μέτρα για την στήριξη των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται για μία ακόμη ακαδημαϊκή περίοδο, διεκδικούν μέλη φοιτητικών συλλόγων που σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Πριτανίας. Ήρθαμε για άλλη μία μέρα εδώ πέρα σήμερα να βρούμε την Πριτανία του Ιδρύματος και μας γύρισε την πλάτη ξανά. Δεν ήρθε να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ πέρα στο Πολυτεχνείο. Οι σχολές μας έχουν ανοίξει εδώ και μια μισή εβδομάδα και οι πρωτοετές φοιτητές δεν έχουν καμία παροχή καλυμμένη φοιτητικής μέριμνας. Ο Χριστόφορος Τιγκύρης από την Τραπετσόνα, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ο οποίος είναι στο τρίτο έτος στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έχει κληθεί να αδειάσει το δωμάτιο που του έχει διατεθεί στη φοιτητική εστία λόγω οικονομικών κριτηρίων που ωστόσο απέδειξε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με πετάνε από τις εστίες, λοιπόν, όπως είχατε δει και την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει. Υποτίθεται ότι ξεπερνάω το κριτήριο εισοδήματος κατά 800 ευρώ, το οποίο πλέον δεν ισχύει. Το αφεντικό των γονιών μου ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι τους μισθούς αυτούς δεν τους είχαν πάρει και πλήρωσε και πρόστιμο ο ίδιος. Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής στην πόλη των Χανίων με τα εξωφρενικά ενοίκια σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης στη φοιτητική εστία δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για μεγάλη μερίδα φοιτητών. Βγήκαν και μάλιστα τα προσωρινά αποτελέσματα στέγασης φοιτητών πλην των πρωτοετών. Και προς το παρόν υπάρχουν 42 επιλαχόντες φοιτητές, δηλαδή είναι δικαιούχοι, αλλά δεν υπάρχουν οι θέσεις στις φοιτητικές εστίες εδώ πέρα για να καλυφθούν και να μπουν μέσα. Και δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει με αυτούς τους φοιτητές. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες φοιτητές κόβονται από τη δωρεάν σύντηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στη σχολή πρωτοετής. Πριν λίγο καιρό, πριν δύο μέρες άνοιξαν οι δηλώσεις, για να καταλάβετε. Με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε δωρεάν σύντηση. Κάποιοι να χρειάζονται εστία και να μην μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή. Στο ήδη υψηλό κόστος διαβίωσης των φοιτητών έρχεται να προσθεθεί και το υψηλό κόστος μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες. Αν και πέρυσι μετά από αγώνες το φοιτητικό κίνημα πέτυχε να εξασφαλίσει κάρτα μετακίνησης με 17 ευρώ, τον περασμένο Ιούλιο καταργήθηκε και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση για την επαναφορά της. Δεν μπορούν να πάρουν μειωμένο εισιτήριο, γιατί ούτε καν βεβαίωση εγγραφών δεν έχουν, για να καταλάβετε. Αυτό είναι το κράτος στο οποίο ζούμε. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί το Υπουργείο με το Πολυτεχνείο Κρήτης και βιώνουμε κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα. Κάθε χρόνο ο ίδιος τσακωμός ΚΤΕΛ και Πολυτεχνείου Κρήτης για το πότε θα έρθει 17 ευρώ κάρτα. Εγώ θέλω παραπάνω λεφτά, εγώ θέλω λιγότερα λεφτά. Κύριο αίτημα των φοιτητών είναι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές των πρωτοετών, να ανοίξουν οι αιτήσεις σύντησης και στέγασης και να μην υπάρξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση εισδοχής των νέων εισαχθέντων στις εστίες.